ο Αμπδούλ Χαμίτ έδωσε εντολή να ανοιχτεί ο τάφος του Μωάμεθ του Πορθητή, που βρίσκονταν δίπλα στο τζαμί, για να διαπιστωθούν τυχόν ζημιές και να επισκευαστούν. Ο τάφος λοιπόν ανοίχτηκε και σε βάθος 3 μέτρων βρέθηκε μία σιδερένια καταπακτή, από όπου μία πέτρινη σκάλα οδηγούσε στην υπόγεια αίθουσα της Βυζαντινής Εκκλησίας. Εκεί έκπληκτοι οι εργάτες που δουλεύανε βρήκαν ένα μαρμάρινο τάφο που βρίσκονταν το ταριχευμένο πτώμα του Μωάμεθ, ολόιδιο με το προτρέτο που είχε φιλοτεχνήσει ο Ιταλός ζωγράφος Μπελίνι 5 μήνες πριν από το θάνατο του Πορθητή. Το γεγονός αυτό, ότι δηλαδή ο Μωάμεθ ταύτηκε στα ερείπια της Βυζαντινής Εκκλησίας μέσα εκεί, αποτελεί για πολλούς τη μεγαλύτερη απόδειξη ότι ο Μωάμεθ θέλησε να ταφεί σαν χριστιανός και βυζαντινός βασιλέας εν μέσω των άλλων βυζαντινών αυτοκρατόρων. Είναι γνωστό ότι ο Μωάμεθ πάντοτε έλεγε ότι είναι διάδοχος των βυζαντινών αυτοκρατόρων. Ο Σουλτάνος Αμπδούλ Χαμίτ ο δεύτερος, που για λόγους πολιτικούς στην εποχή εκείνη είχε εγκαταλείψει τον Μπεκτασισμό, ήταν μια ισλαμική αίρεση, τον οποίο ακολουθούσε πάντα και είχε ασπαστεί το σουνιτισμό, δηλαδή το ορθόδοξο Ισλάμ, κυριεύτηκε από πανικό και έδωσε εντολή να σφραγιστεί αμέσως ο τάφος του Μωάμεθ. Τα παραπάνω συνέβησαν πριν από το 1908 και έκτοτε ο τάφος του Μωάμεθ δεν ξανάνοιξε. Γι' αυτό και σήμερα είναι δύσκολο να αποδειχτεί η μαρτυρία του Μπεγιατλή. Στις 19 Δεκεμβρίου όμως του 1996, το εβδομαδιαίο περιοδικό μεγάλης κυκλοφορίας στην Τουρκία, το Aktuel, του συγκροτήματος της γνωστής εφημερίδας Sabah, είχε κυκλοφορήσει με τον εξής εντυπωσιακό τίτλο: «Ο Πορθητής ήταν χριστιανός?» Και από κάτω είχε τον υπότιτλο: «Οι ιστορικοί δεν μπόρεσαν μέχρι σήμερα να λύσουν αυτό το μυστήριο πολλούς αιώνες μετά από τον θάνατο του μεγάλου Φατίχ, ο οποίος Μωάμεθ Πορθητής, όπως είναι ιστορικά γνωστός, είχε μητέρα χριστιανή, κατά πάσα πιθανότητα Ελληνίδα. Το ότι στη σημερινή Τουρκία, στην οποία αναδύεται δυναμικά το ισλαμικό στοιχείο, δημοσιεύονται αναφορές για ένα τέτοιο θέμα, ήταν μια μεγάλη απόδειξη της αμφιβολίας για την πραγματική θρησκευτική ταυτότητα του Μωάμεθ, ακόμα και για το ίδιο το επίσημο τουρκικό κατεστημένο. Και αυτό παίρνει μεγαλύτερη αξία αν κατανοήσουμε τα παρακάτω. Ο Φατίχ, ο Μωάμεθ, ο Πορθητής, ήταν και είναι ένα από τα πιο μεγαλύτερα ταμπού της τουρκικής ιστορίας, του τουρκισμού και του σύγχρονου τουρκικού εθνικισμού. Γι' αυτό και ένας ηγέτης σαν τον Φατίχ έπρεπε να προσωποποιεί εκτός από το εθνικό συνέστημα του λαού και το θρησκευτικό. Κι όμως εκεί μέσα στον τάφο του Πορθητή υπάρχει το μεγαλύτερο μυστικό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, καθώς υπήρξαν μαρτυρίες που λέγανε ότι δίπλα στον τάφο υπήρχε ένας σταυρός και μία εικόνα της Παναγίας. Ο Μωάμεθ, ο Πορθητής, κατά πάσα πιθανότητα, κάτι το οποίο κρύβεται επιμελώς από την επίσημη τουρκική ιστοριογραφία, είχε ασπαστεί στο τέλος της ζωής του τον χριστιανισμό, μια θρησκεία που σε όλη του τη ζωή τον ακολουθούσε, ενώ από τα παιδικά του χρόνια είχε τις πρώτες επαφές μαζί του μέσω της χριστιανικής μάνας του. Είναι γνωστό ότι ένα από τα μεγαλύτερα ιστορικά ενίγματα είναι το πώς μερικές χιλιάδες Σελτζούκοι, Τούρκοι και Οθωμανοί που είχαν έρθει στη Μικρά Ασία τον 9ο-10ο αιώνα καταφέρανε μέσα σε λίγους αιώνες να αλλάξουν όλο το εθνοθρησκευτικό χαρακτήρα μιας περιοχής που κατοικούνταν από εκατομμύρια, πολλοί λένε για 20 εκατομμύρια, ελληνόφωνους χριστιανούς ορθόδοξους. Υπάρχουν πολλοί λόγοι, μάλιστα άλλοι αναφέρουν κυρίως 2 λόγους. Ένας ήταν λόγος εξαναγκασμός δια της βίας στους εξισλαμισμούς και ο δεύτερος λόγος ήταν εξισλαμισμός για λόγους συμφερόντων. Επειδή όμως όλη αυτή η διαδικασία της θρησκευτικής μεταστροφής της Μικράς Ασίας ήταν ατελής από την αρχική της έναρξη και ήταν συχνά σε πολλές περιπτώσεις μόνο επιφανειακή, παρέμεινε μια σημαντική ιδιαιτερότητα που χαρακτήρισε το τουρκικό Ισλάμ και σαν μια αιρετική παρουσία μέσα στον Ισλαμικό χώρο. Σήμερα αυτό το πράγμα αναδύεται και από πολλούς Τούρκους δημοσιογράφους και ερευνητές με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Το θρησκευτικό πρόβλημα της σύγχρονης Τουρκίας». 10
Νοεμβρίου του 2002, τουρκική εφημερίδα Μιλιέτ. Σε μουσουλμανικό τζαμί εορτάστηκε η μνήμη του Αγίου Νεκταρίου. Σε κεντρικό μουσουλμανικό τέμενο της πόλης Σιλίβριας της Ανατολικής Θράκης, το οποίο πριν φύγουν οι Έλληνες κάτοικοι ήταν χριστιανικός ναός και τώρα είναι το Φατίχ τζαμί, εορτάστηκε η μνήμη του Αγίου Νεκταρίου, καθώς το μέρος εκείνο ήταν όπου πέρασε το μεγάλο μέρος της ζωής του Άγιος Νεκτάριος. Μεγάλη όμως εντύπωση προκάλεσε στους ιερείς που τελούσαν την επιμνημόσυνη θεία λειτουργία η μαζική παρουσία Τούρκων μουσουλμάνων που μετά την καθημερινή τους προσευχή προτίμησαν να μείνουν και να παρακολουθήσουν τη χριστιανική λειτουργία προς τιμή του Μεγάλου Αγίου της Ορθοδοξίας. Για τη θεία λειτουργία αυτή είχαν έρθει και Έλληνες από την Κωνσταντινούπολη καθώς και ιερείς από την Ελλάδα και όπως αναφέρουν τα ίδια τα τουρκικά δημοσιεύματα και της Μιλιέτ, παρόλο που κράτησε περίπου 3 ώρες, οι Τούρκοι παρέμειναν όρθιοι μέχρι το τέλος και με μεγάλη ευλάβεια παρακολουθώντας τους Έλληνες παπάδες τη λειτουργία. Της λειτουργίας χωροστάτησε ο εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου Πατήρ Μελέτιος, ο οποίος τα τελευταία 2 χρόνια έρχεται και τελεί μνημόσυνο προς τιμή του Αγίου Νεκταρίου στη Σιλίβρια, μια άλλοτε καθαρά ελληνική πόλη. Τον Πατήρ Μελέτιο βοήθησαν και 2 ιερείς που είχαν έρθει ειδικά από την Ελλάδα. Μετά το τέλος της λειτουργίας, ο Πατήρ Μελέτιος ευχαρίστησε τους πιστούς, αλλά και τους μουσουλμάνους που τίμησαν με την ίδια προσήλωση με τους Ορθόδοξους και ευλάβεια τον Άγιο Νεκτάριο. Θα πάμε τώρα σε ένα άλλο επίσης δημοσίευμα εκπληκτικό. Εδώ έχω και μία φωτογραφία να σας δείξω. 7 Ιανουαρίου του 2003. Αυτό ήταν δημοσίευμα στις περισσότερες τουρκικές εφημερίδες. Τουρκάλα πήδηξε να πιάσει το σταυρό στον αγιασμό των υδάτων στην Κωνσταντινούπολη. Εδώ είναι η φωτογραφία που δείχνει καθαρά την μαντιλοφορούσα μουσουλμάνα που πήδηξε μέσα στα νερά μαζί με τους χριστιανούς να πιάσει το σταυρό. Και λέει το δημοσίευμα, 50 χρόνια είχε να γίνει αγιασμός των υδάτων στο Γεράτιο Κόλπο στην περιοχή του Χαλίτς. Όσοι ξέρουν, το Χαλίτς είναι στο μυχό του Κερατίου. Όπως αναφέρει ο τουρκικός τύπος, και τη φορά αυτή έγινε ένα μεγάλο θαύμα. Μία νεαρή τουρκάλα, η Σουνά Γιαβούς, κάτοικος του Γεσίλκιοι, ένιωσε και αυτή την ανάγκη να πηδήξει στα νερά όταν οι παπάδες έριξαν το σταυρό για να τον πιάσει και να πάρει την ευλογία της Άγιας αυτής ημέρας. Το γεγονός προβλήθηκε από μεγάλο μέρος του τουρκικού τύπου, καθώς για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια η εκκλησία του Αγίου Στεφάνου του Γεσίλκιοι και του Άγιου Γιώργη του Τσενγκέλκιοι τελούσαν τον αγιασμό των υδάτων την ίδια ώρα που ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος έριχνε και αυτός τον Ιερό Σταυρό στην περιοχή του Φαναρίου, παρουσία του κυρίου Καραμαλή και του Υφυπουργού Εξωτερικών της Ελλάδος κ. Γιάννη Μαγκριώτη. Και ενώ οι Έλληνες παπάδες, γράφουν τα τουρκικά δημοσιεύματα, έριχναν το σταυρό στη θάλασσα του Χαλίτς και επιδούσαν στα παγωμένα νερά κάποιοι θαραλέοι Ρωμιοί της πόλης, η νεαρή τουρκάλα ρίχτηκε και αυτή με τα ρούχα της στη θάλασσα για να πιάσει ή τουλάχιστον να ακουμπήσει τον Ιερό Σταυρό και να πάρει την ευλογία. Εξηγώντας την ενέργειά της αυτή, μετέπειτα στους Τούρκους δημοσιογράφους, η τουρκάλα, η ονόματι Σουνά Γιαβούς, ανέφερε στους έκπληκτους ακροατές της πως το έκανε για να τιμήσει αυτή τη γιορτή των Ρωμιών και όπως τόνισε, αν της ξαναδίδονταν η ευκαιρία θα το ξανάκανε και θα πηδούσε πάλι στα νερά να πιάσει το σταυρό και να πάρει την ευλογία του. Το γεγονός αυτό θεωρήθηκε από πολλούς μελετητές σαν άλλη μία απόδειξη ότι υπάρχουν έντονα χριστιανικά κατάλοιπα στους μουσουλμάνους κατοίκους της σημερινής Τουρκίας. Και είναι άλλο ένα επεισόδιο των τελευταίων χρόνων που δείχνει πως αυτή η κρυμμένη ορθόδοξη θρησκευτικότητα έχει αρχίσει να εκδηλώνεται πλέον με πολλούς τρόπους. 2 Μαρτίου του 2003, τουρκική εφημερίδα Σαμπάχ, τίτλος δημοσιεύματος. Η εκκλησία της Παναγίας στην Κωνσταντινούπολη, τελευταία ελπίδα για τους Τούρκους. Γράφει η τουρκική εφημερίδα. Τόπος προσκυνήματος, προσευχής και δέησης για τα προβλήματα και τα βάσανα των Τούρκων έχει γίνει εδώ και καιρό η Ελληνοορθόδοξη εκκλησία.
της Παναγίας στην κεντρική περιοχή του Ιουνκαπανί στην Κωνσταντινούπολη. Το εκπληκτικό αυτό γεγονός της αθρώας προσέλευσης των μουσουλμάνων Τούρκων στην Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία για να προσευχηθούν και να ζητήσουν σωτηρία από τα μύρια τόσα βάσανά τους, αποκάλυψε η ίδια η κυριακάτικη τουρκική εφημερίδα Σαμπάχ, αποκαλώντας χαρακτηριστικά την ελληνική εκκλησία σαν πόρτα της ελπίδας. Εδώ και καιρό, όπως αποκαλύπτει η τουρκική εφημερίδα, η εκκλησία αυτή έχει γίνει τόπος προσέλευσης και προσκυνήματος των Τούρκων μουσουλμάνων, οι οποίοι μάλιστα την έχουν δώσει και δικό τους όνομα, αποκαλώντας της Αϊμπίρ, δηλαδή ο Αϊπρώτης, εξαιτίας της μεγάλης προσέλευσης που γίνεται στην εκκλησία κάθε πρώτη του μηνός. Η προσέλευση αυτή γίνεται ανεξάρτητα από το θρησκευτικό χαρακτήρα που έχει ο μήνας για τους μουσουλμάνους, δηλαδή μπορεί να είναι και ο μήνας του Ραμαζανίου ή κάποιας άλλης θρησκευτικής μουσουλμανικής εορτής. Παρ' όλα αυτά πηγαίνανε στην εκκλησία. Χαρακτηριστικό είναι επίσης πως οι άνθρωποι αυτοί, συνήθως ταλαιπωρημένοι και με πολλά προβλήματα, έρχονται από κάθε γωνιά της Κωνσταντινούπολης, ακόμα και από απομακρυσμένες περιοχές, καθώς η φήμη της εκκλησίας, όπου η Παναγία βοηθάει τους ανθρώπους που έρχονται και προσεύχονται στη χάρη της, είχε απλωθεί και είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις. Χρησιμοποιούν για να πάνε εκεί κάθε μέσο, ακόμα και τα κλασικά κάρα, για να φτάσουν και να προσευχηθούν, να ανάψουν ένα κεράκι, αυτά τα γράφει τώρα η τουρκική εφημερίδα, να φιλήσουν το χέρι του παπά και να ζητήσουν βοήθεια από την Παναγία που τους κοιτάει με το αιώνιο βλέμμα της αγάπης της. Εδεικτικός ήταν ο διάλογος μεταξύ μίας Τουρκάλας από το ασιατικό προάστιο Ουμρανίε, που έκανε πολύ δρόμο μέχρι να έρθει και να προσκυνήσει στην εκκλησία του Ιουνκαπανί, στην εκκλησία της Παναγίας. Ο Τούρκος δημοσιογράφος τη ρώτησε: «Θεία Άμπλα», λένε οι Τούρκοι, «έχεις κάποιο πρόβλημα ή κάποιο καημό?» Και η κλασική μαντιλοφορούσα Τουρκάλα απάντησε: «Από τότε που πέθανε ο άντρας μου έχουμε γεμίσει προβλήματα. Τα παιδιά μου δεν έχουν δουλειά, τα εγγόνια μου πεινάνε και η ζωή μας έχει γίνει πολύ δύσκολη. Γι' αυτό το λόγο ήρθα εδώ να παρακαλέσω για κάποια βοήθεια. Άκουσα πως εδώ είναι το σπίτι του Θεού και εδώ γίνονται θαύματα. Προσευχήθηκα για να μας βοηθήσει η Παναγία και να βοηθήσει και τα παιδιά μου». Οι περισσότεροι έρχονται για να ζητήσουν κάποια βοήθεια στα προβλήματά τους. Υπάρχουν όμως και άλλοι που πηγαίνουν στην Εκκλησία της Παναγίας και ζητάνε ψυχική δύναμη, ηθική στήριξη, ακόμα και βοήθεια να βρουν ένα καλό τέρι στη δύσκολη ζωή τους. Τόσο μεγάλη είναι η φήμη της Εκκλησίας, όπως τονίζει η τουρκική εφημερίδα Σαμπάχ, που έχουν έρθει, ακούστε, να προσκυνήσουν ακόμα και από άλλες χώρες, όπως το Ιράν και το Ιράκ. 23 Μαΐου του 2003, δηλαδή όλα είναι γεγονότα που συνέβησαν τα τελευταία χρόνια, τουρκική εφημερίδα Star, γράφει η τουρκική εφημερίδα Star: «Το τελευταίο καιρό έχει παρατηρηθεί ένα εκπληκτικό φαινόμενο. Τουρκάλες με τις χαρακτηριστικές μαντήλες πηγαίνουν σε ελληνικές εκκλησίες της Κωνσταντινούπολης, ανάβουν κεριά, κάνουν τάματα στην Παναγία και φυλάνε το χέρι του παπά με τα παιδιά τους, ζητώντας του κάποια βοήθεια στα προβλήματα που τα τελευταία χρόνια περισσεύουν στην Τουρκία». Όπως έγραψε η μεγάλης κυκλοφορίας τουρκική εφημερίδα Star, έχει γίνει της μόδας, λέει η εφημερίδα, μουσουλμάνοι και κυρίως γυναίκες να πηγαίνουν στις εκκλησίες τις ελληνικές, να προσκυνάνε εικόνες και να ανάβουν κεριά, ζητώντας κάποια χάρη από τη Μεγαλόχαρη, ενώ προσκυνάνε τους παπάδες, όπως τους μουσουλμάνους μπαμπάδες ή ντεντέδες, για όσοι ξέρουν από Ισλάμ, είναι ένα είδος ιερέων, και τους άλλους Αγίους. Ανάμεσα σε αυτούς που πηγαίνουν στις εκκλησίες είναι και οι διάσημοι Τούρκοι καλλιτέχνες Μπουλέν Έρσοϊ και Ζενγκίν Οζέρ. Το τελευταίο καιρό, λέει η εφημερίδα Star, με τη μεγάλη οικονομική κρίση και τη μεγάλη δυστυχία που έχει πέσει στα λαϊκά στρώματα, έχει παρατηρηθεί μια μεταστροφή στους ελληνοορθόδοξους χριστιανικούς ναούς, στα αγιάσματα και στα χριστιανικά προσκυνήματα. Και εκεί βρίσκουν καταφύγιο οι μουσουλμάνοι, προσπαθώντας να βρούνε
κάποια γιατριά και ανακούφιση στα μεγάλα προβλήματα που έχουν. Έτσι, λέει η εφημερίδα, οι παπάδες, προσπαθεί ίσως να κάνει και κάποιο ειρωνικό σχόλιο, αντικατέστησαν τους μουσουλμάνους μπαμπάδες και ντεντέδες, η Μεϊρέμ Ανά, δηλαδή η Παναγία, τους τόπους προσκυνήματος, ενώ τα αγιάσματα γεμίζουν κάθε μέρα από πιστούς μουσουλμάνους που ζητάνε την ευλογία και κάποιο θαύμα στα βάσανα που έχουν. Φυσικά, φτάνουν στο σημείο, όπως γράφει η ίδια εφημερίδα η Star, να προσκυνήσουν ακόμα και τις Άγιες εικόνες, κάτι το οποίο, όπως είναι γνωστό, απαγορεύεται με αυστηρό τρόπο από το Ισλάμ και θεωρείται μεγάλη αμαρτία. Εκπλήσοντας ακόμα και τους ίδιους τους παπάδες, θα δούμε στο βίντεο παρακάτω ένα τέτοιο φαινόμενο, που γίνονται αποδέκτες όλων αυτών των δεήσεων, κυρίως απελπισμένου βέβαια ανθρώπων που έχουν προβλήματα. Έτσι οι χριστιανικές εκκλησίες γεμίζουν όχι από πιστούς, αλλά από τουρκικές μαντήλες. Οι πιστοί πλέον είναι γνωστό ότι δεν έχουν μείνει και πολύ στην Κωνσταντινούπολη. Ανθρώπους αρρώστους και άλλους κάθε λογής που έχουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Προσκυνάνε τους Αγίους, ανάβουν κεριά και ζητάνε τη λύτρωση όντας μουσουλμάνοι από τους χριστιανούς Αγίους. Και ένα εκπληκτικό πράγματι, 26 Μαρτίου του 2004, δηλαδή πριν από ένα χρόνο περίπου. Τουρκική εφημερίδα Χουριέτ, που είναι η πρώτη σε κυκλοφορία τουρκική εφημερίδα. Ο τίτλος είναι ο εξής. Τούρκος υποψήφιος δήμαρχος στην Κωνσταντινούπολη, σε ένα προάστιο, ζήτησε και πήρε την ευλογία του Πατριάρχη. Αυτά φυσικά δεν θα τα έχετε ακούσει πουθενά, και ούτε ενδιαφέρεται κάποιος να κάνει τέτοιες αναφορές ή να ενημερώσει από τα μεγάλα βασικά μέσα ενημέρωσης για τέτοια γεγονότα. Το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι άλλα πράγματα. Λέει λοιπόν η εφημερίδα Χουριέτ. Μεγάλη αίσθηση προκάλεσε στην Τουρκία το γεγονός ότι ο υποψήφιος δήμαρχος του κυβερνώντος Ισλαμικού Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του Ταΐπ Ερντογάν από μια περιοχή της Κωνσταντινούπολης, αφού παρακολούθησε τη θεία λειτουργία, στη συνέχεια φανερά και δημόσια ζήτησε την ευλογία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Συγκεκριμένα ο Ιουσούφ Τολούν, υποψήφιος δήμαρχος της περιοχής του Σαριγέρ της Κωνσταντινούπολης, προσήρθε με ευλάβεια στον Ιερό Ναό της Παναγίας της Ευαγγελίστριας για να παρακολουθήσει τη Θεία Λειτουργία του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, 25 Μαρτίου. Της λειτουργίας χωροστάτησε ο ίδιος ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και μετά το πέρας της λειτουργίας ο Ισλαμιστής υποψήφιος δήμαρχος πλησίασε τον Πατριάρχη και του ζήτησε την ευλογία του. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, ο Ιουσούφ Τολούν πρόσφερε και ένα τριαντάφυλλο στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Μιλάμε για υποψήφιο του Ισλαμικού Κόμματος της Τουρκίας. Ο Πατριάρχης δέχτηκε με ξεχωριστή ευχαρίστηση την παρουσία του Ισλαμιστή Τούρκου υποψηφίου δημάρχου και μετά το πέρας της πολύ θερμής συνομιλίας που είχαν, ο Ιουσούφ Τολούν δήλωσε χαρακτηριστικά στους έκπληκτους παρισταμένους Τούρκους δημοσιογράφους. «Πήραμε την ευλογία από την αγιότητα του Πατριάρχη». Το γεγονός προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση, καθώς είναι η πρώτη φορά που δημόσια και φανερά Τούρκος πολιτικός και μάλιστα Ισλαμιστής παρακολούθησε χριστιανική θεία λειτουργία και επιπλέον ζήτησε και πήρε την ευλογία του ίδιου του Πατριάρχη. Για το ίδιο θέμα, ο υπεύθυνος του κόμματος των Ισλαμιστών Δικαιοσύνη και Ανάπτυξη της περιοχής του Σαρίγερ, Κωνσταντινούπολης, Βεϊζά Ντεμιρτζάν, ο οποίος επίσης παρακολούθησε τη λειτουργία και μάλιστα πήρε και αντίδωρο από τον Πατριάρχη, δήλωσε πάλι στους Τούρκους δημοσιογράφους «Παρακολουθούμε με σεβασμό κάθε θρησκευτική λειτουργία». Και θα έρθω σε ένα εκπληκτικό δημοσίευμα το οποίο ήρθε στα χέρια μου τις μέρες που ετοίμαζα να κάνω αυτή την παρουσία. 18 Μαρτίου του 2005. Και μετά θα περάσουμε να δούμε τα βίντεο. Είναι η τουρκική επιθεώρηση αξιών, η γνωστή εβδομαδιαία τουρκική επιθεώρηση μεγάλης κυκλοφορίας. Στην πρώτη σελίδα, ανάμεσα στα θέματα που παρουσιάζει, είναι το εξής θέμα.
αυτό που είναι μέσα στο κύκλο που λέει «Ασίλ την Λερινέ του Νιούρλαρ», που σημαίνει «Επιστρέφουνε στις θρησκευτικές τους ρίζες». Το εκπληκτικό αυτό δημοσίευμα, που είναι πρόσφατο, όπως είπα και πριν, 18 Τρίτου του 2005, αναφέρει ότι τα τελευταία 3 χρόνια μοιράστηκαν, κυκλοφορήσανε 8 εκατομμύρια Ευαγγέλια στην Τουρκία. Μιλάμε για γεγονότα τα οποία δυστυχώς δεν παίρνουν την ανάλογη δημοσιότητα εδώ στην Ελλάδα, διότι... Ορίστε. Στα τουρκικά. Ιντζίλ, το Ευαγγέλιο στα τουρκικά λέγεται Ιντζίλ. Και μιλάμε για επιθεώρηση εβδομαδιά, περιοδικό εβδομαδιά, το οποίο, όπως είπα, κυκλοφόρησε, είναι πριν 2 εβδομάδες. Λέει η τουρκική επιθεώρηση ότι τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο να βαπτίζονται πολλοί μουσουλμάνοι χριστιανοί. Αυτό απασχόλησε τις τουρκικές αρχές και προσπάθησαν να εξερευνήσουν, να δουν τι συμβαίνει, διότι ήταν και ζήτημα εθνικής ασφαλείας, έτσι το παίρνουν οι Τούρκοι. Σε όλες τις περιπτώσεις που εξετάζανε, στις περισσότερες περιπτώσεις, ανακαλύπτανε ότι ήταν άνθρωποι που είχαν προγόνους, που είχαν εξισλαμιστεί, κυρίως μετά την μικρασιατική καταστροφή, και ξαφνικά αισθανόταν μετά από διάστημα, πολύ μετά από 60, από 70 χρόνια, ξαναανακαλύπτανε με πολλούς και διάφορους τρόπους τις θρησκευτικές τους ρίζες και επιστρέφανε στο χριστιανισμό. Αναφέρει η τουρκική επιθεώρηση, 22 Φεβρουαρίου του 2005, ο Εργούν Τζανέρ, 16 ετών, έγινε χριστιανός, όπως επίσης και ο αδερφός του είχε προηγηθεί, ο αδερφός του Εμίρ Φεθχή, ο οποίος είχε γίνει χριστιανός το 2002. Οι δύο αυτοί Τούρκοι, αφού έγιναν χριστιανοί, είχαν αναχωρήσει για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επειδή όμως προχώρησε η έρευνα, ανακαλύψανε ότι η μάνα του Εργούν Τζανέρ και του Εμίρ Φεθχή, η Ινές Μανίτσα, ήταν χριστιανική, από χριστιανική οικογένεια. Και μάλιστα ένας θείος τους, ο Εμρουλάχ, είχε παντρευτεί κάποια Ευδοξία από την Κωνσταντινούπολη. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που αναφέρει η εφημερίδα ανθρώπων που από μουσουλμάνοι γίνανε χριστιανοί. Και μάλιστα λέει ότι πιο πολλοί εκχριστιανισμοί γίνονται στην Κωνσταντινούπολη, αλλά παρατηρείται και ένα εκπληκτικό φαινόμενο, να έχουμε περιπτώσεις ανθρώπων που αλλάξανε από μουσουλμάνοι, γίνανε χριστιανοί, σε πόλεις της Ανατολικής Τουρκίας, όπως Διαρμπακίρ, Αντίγιαμάν, Μπατμάν, Σεβάστια, θα δούμε για τη Σεβάστια ένα θέμα, Τούντζελη και Μαλάτια. Ενώ οι συνοικίες στην Κωνσταντινούπολη, όπου παρατηρούνται οι πιο πυκνοί αλλαγές θρησκείας, είναι οι συνοικίες του Φατίχ, του Σισλή και του Εμίν Ονού. Η δε συνοικία όπου έχει τις λιγότερες αλλαγές θρησκείας είναι η γνωστή συνοικία του Αιγιούπ, όπου, όπως είναι γνωστόν, εκεί κατοικούν ακραίοι Ισλαμιστές. Η σημερινή ομιλία όμως έχει το εξής ενδιαφέρον, αγαπητοί φίλοι, και επειδή εγώ τυχαίνει να είμαι δημοσιογράφος και μάλιστα τα τελευταία 8 χρόνια έχω εργαστεί σε δύο από τις μεγαλύτερες ελληνικές εφημερίδες, το Έθνος και την Απογευματινή, και μπορώ να σας πω πώς λειτουργούν δυστυχώς όλα αυτά τα μεγαλόσχημα δημοσιογραφικά κατεστημένα που την τελευταία περίοδο έχουν καταδικάσει τον ελληνικό λαό σε μία μιζέρια, με κύριο στόχο και σκοπό να αποσαθρώσουν και να διαλύσουν κάθε ίχνος κοινωνικού ιστού. Επειδή λοιπόν εργάζομαι δημοσιογραφικά και θέλω να παρουσιάζω θέματα τεκμηριωμένα, αποφάσισα σήμερα να σας δείξω μία σειρά από άκρως αποκαλυπτικά βίντεο, τα οποία έχω πάρει από τουρκικά κανάλια, όπου αποκαλύπτονται πάρα πολλά πράγματα. Βέβαια, οι ίδιοι οι Τούρκοι δεν θέλουν να αποκαλύψουν αυτό που έλεγα προηγουμένως, το ορθόδοξο χριστιανικό απόβαθρο. Μάλιστα, πολλές φορές παρουσιάζουν και με κάποια ειρωνία κάποια θέματα, τα οποία όμως, όπως θα δείτε, έχουν πάρα πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία. Πριν πάμε όμως στο πρώτο θέμα, θα σας διαβάσω από το Συναξάρι τους βίους των ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ. Λέει λοιπόν μέσα σε αυτό:
Ζούσε κάποτε στην Κωνσταντινούπολη ένας μεγάλος άρχοντας που τον έλεγαν Στούδιο. Αυτός αρρώστησε κάποτε και κινδύνευσε να πεθάνει χωρίς να μπορεί κανένας γιατρός να τον θεραπεύσει. Όταν ήταν άρρωστος πήγε στην πόλη κάποιος γουλαίων από τα Γέρμια για να τον επισκεφτεί. Τα Γέρμια είναι μια περιοχή στη σημερινή Σεβάστια, βορειοανατολικά της Άγκυρας. Του διηγήθηκε λοιπόν ο γουλαίων ότι στα Γέρμια υπήρχε ένα αγίασμα επωνόματι του αρχιστράτηγου Μιχαήλ και όσοι πήγαιναν εκεί θεραπεύονταν από κάθε αρρώστια. Η θεραπεία γινόταν κατά τον εξής θαυμαστό τρόπο, θα το δούμε μετά. Υπήρχαν στο νερό του αγιάσματος μικρά ψάρια τα οποία έγλυφαν το σώμα του ασθενούς και έβρισκε αυτός θαυματουργικά την υγεία του. Μόλις το άκουσε αυτό ο Στούδιος, ο πλούσιος αυτός άρχοντας, πίστεψε ότι με τη βοήθεια του Θεού μπορεί να γίνει καλά. Πήγε λοιπόν εκεί με πολλούς άλλους ασθενείς πλημμυρισμένους από πίστη. Μόλις μπήκε στο αγίασμα εκείνο αμέσως έγινε καλά. Όχι μόνο αυτός, αλλά και όλοι οι άλλοι ασθενείς που είχαν φτάσει εκεί μαζί με αυτόν με ελπίδα και πίστη. Μόλις είδε ο άρχον Στούδιος τα τόσα θαύματα εκεί, συγκλονισμένος από τα υπερφυσικά αυτά αποτελέσματα, ξόδεψε την περισσότερη σχεδόν περιουσία του και έκτισε από ευγνωμοσύνη και ευλάβεια μια μεγάλη, μεγαλοπρεπέστατη εκκλησία προς τιμήν του Αγίου Μιχαήλ. Άφησε κατόπιν και εισοδήματα πολλά σε εκείνον τον ναό και κάθε μέρα όποιος ασθενής επήγαινε με πίστη εκεί έβρισκε τη θεραπεία του. Πολλοί τυφλοί βρήκαν το φως των ματιών τους και χολοί περπατήσανε χάρη στο αγίασμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Αυτή η περίλαμπρη εκκλησία του Αγίου Μιχαήλ ήταν ένα θαυμαστό αρχιτεκτονικό δημιούργημα το οποίο καταστράφηκε περί τα μέσα του 15ου αιώνα. Θέλετε να δείτε σήμερα σε ποια κατάσταση είναι αυτό το αγίασμα και πώς οι Τούρκοι το εκμεταλλεύονται και το προβάλλουν για τις θαυματουργές του ικανότητες. Αν μπορούμε να πάμε να δούμε το πρώτο βίντεο. Εδώ είναι αυτή η γούρνα με τα ψαράκια, τα θαυματουργά που διαβάσατε, που ακούσαμε προηγουμένως. Πηγαίνουν εκεί προσκυνητές όχι μόνο από όλη την Τουρκία, αλλά και από πολλές χώρες της Ευρώπης. Αν μπορούμε να ακούμε και ήχο. Συμβαίνει το εξής εκπληκτικό. Όσοι βουτάνε εκεί πέρα, τους πλησιάζουν τα μικρά ψάρια και τους δαγκώνουν με αποτέλεσμα είτε να έχουν δερματικές, είτε ρευματικές, ακόμα και κάποιες άλλες περίεργες παθήσεις να θεραπεύονται. Αυτός είναι ο διευθυντής, ο Τούρκος του Ιδρύματος. Βέβαια δεν θα μας κάνει αναφορά για το αγίασμα του Αγίου Μιχαήλ, ούτε θα πει από πού προέρχεται αυτή η θαυματουργή ιδιότητα που έχει αυτός ο χώρος. Αλλά από την άλλη θα πει ότι με ανεξήγητο τρόπο και από πού δεν ξέρω έρχονται αυτά τα ψάρια, τα ψαράκια τα μικρά που έχουν αυτήν την θεραπευτική θαυματουργή ικανότητα και ιδιότητα. Είναι καμπλιτζά, σημαίνει δεξαμενή ψαριών στη Σεβάστια Σιβάς της Τουρκίας. Το εκπληκτικό είναι, αγαπητοί φίλοι, ότι οι Τούρκοι, αφού καταλάβαν ότι το μέρος αυτό είναι θαυματουργό, ότι πραγματικά θεραπεύει ασθένειες, έχουν ξεκινήσει μια διεθνή τουριστική καμπάνια, έχουν εκτίσει ξενοδοχεία στην περιοχή, θα το δείτε σε λίγο, όπου συμβαίνουν αυτά τα εκπληκτικά πράγματα. Και μάλιστα γίνεται παρουσίαση στο ΤΕΡΤΕ, δηλαδή στο τουρκικό κρατικό κανάλι, από μια γνωστή τουρκάλα δημοσιογράφου. Αυτός είναι από τη Λιθουανία. Άκουσε από τη Λιθουανία, εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν το ξέρουμε, εκεί έξω το ξέρουν. Άκουσε στη Λιθουανία ότι εκεί υπάρχει ένα θαυματουργό μέρος και πήγε εκεί, είχε μια απάντηση για να θεραπευτεί. Παρακάτω θα δείτε και μια Γερμανίδα. Αυτό είναι ένα μικρό παιδί που είχε κάποιο έντονο δερματικό πρόβλημα και μόλις πήγε εκεί πέρα άρχισε να θεραπεύεται. Μιλάμε ότι αυτό το αγίασμα βρίσκονταν από πάνω ένας τεράστιος χριστιανικός, ένα αρχιτεκτονικό δημιούργημα, ο ναός του Αγίου Μιχαήλ. Και το μέρος είναι, λέγεται ότι είναι το αγίασμα του Αγίου Μιχαήλ στη Σεβάστια. Αυτή η κυρία είναι Γερμανίδα. Είχε ακούσει στη Γερμανία για τις θαυματουργές ικανότητες
και αισθάνεται, λέει, μια φοβερή βελτίωση εξαιτίας. Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε από πού έρχονται αυτά τα ψάρια, τα ψαρά και τα μυτά. Βλέπετε πώς έχει οργανωθεί όλη η περιοχή. Μιλάμε για ξενοδοχειακές μονάδες, όπου δέχονται επισκέπτες από πολλά μέρη του εξωτερικού της Τουρκίας να πάνε σε ένα μέρος που ήταν ιστορικά και θρησκευτικά γνωστό σαν το αγίασμα του Αγίου Μιχαήλ. Οι Τούρκοι βέβαια το προβάλλουν, αλλά δεν μπορούν να μας εξηγήσουν γιατί συμβαίνουν αυτά τα πράγματα εκεί πέρα που συμβαίνουν. Και σίγουρα αυτό αποφέρει και κάποιο συνάλλαγμα, κάποιο οικονομικό όφελος στη σημερινή Τουρκία. Μέχρι εδώ. Θα πάμε τώρα σε ένα άλλο μέρος, έξω από την Άγκυρα. Εκεί πέρα υπάρχει μία ιστορική κατακόμβη. Συμβαίνει το εξής εκπληκτικό πράγμα που θα δείτε σε λίγο. Πάνω από την κατακόμβη, η οποία κατακόμβη ήταν η κατακόμβη που είχε λειτουργήσει την πρώτη περίοδο της εξάπλωσης του χριστιανισμού στη Μικρά Ασία, υπάρχει μία τουρκάλα, η οποία δεν είναι μουσουλμάνα κλασική, είναι αλεβίτισσα, και όσοι γνωρίζουν από αλεβίτες ξέρουν ότι οι αλεβίτες είναι με μεγάλη αίρεση ισλαμική, η οποία έχει πολλά χριστιανικά κατάλοιπα, πιστεύει στην Αγία Τριάδα, δέχονται να πίνουν κρασί ενώ το Ισλάμ απαγορεύει το κρασί και δέχονται και εικόνες, και αυτό επίσης είναι καταπληκτικό. Τώρα, πάνω από αυτήν την θαυματουργή κατακόμβη, όπου λέγονταν ότι παλαιότερα εκεί συνέβαιναν θαύματα, έχει στήσει το κέντρο της μία σύγχρονη τουρκάλα και πηγαίνουν εκεί δεκάδες προσκυνητές να θεραπευτούν από τις αρρώστιες. Και υπάρχει ένα εκπληκτικό στοιχείο που θα δείτε, ανάβουν κεριά σε αυτόν τον τόπο. Πάμε να δούμε λίγο το δεύτερο βίντεο. Εδώ βλέπουμε τους προσκυνητές που πηγαίνουν στο μέρος όπου βρίσκεται η λεγόμενη Ζωχρέ Ανά. Αυτά όλα να έχετε υπόψη ότι καταδικάζονται με αυστηρό τρόπο από το επίσημο Ισλάμ. Και όμως όχι μόνο συμβαίνουν, αλλά προβάλλονται και από τα μεγάλα τουρκικά κανάλια. Μάλιστα εκεί θα δείτε ότι έχουν την επέτειο, την 75η επέτειο της ίδρυσης της τουρκικής δημοκρατίας. Όλοι αυτοί τώρα είναι κάποιες περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν κάποιο πρόβλημα και πιστεύουν ότι μπορούν να το λύσουν, κάποιο πρόβλημα υγείας, κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα, με αυτόν τον τρόπο. Θα δείτε όμως σε λίγο μετά την αποκάλυψη που γίνεται. Όπως είπα και πριν, έρχονται Τούρκοι από όλα τα μέρη της Τουρκίας. Είναι το προάστιο Μαμάκ έξω από την Άγκυρα, την πρωτεύουσα της Τουρκίας. Πήγε και ένα δημοσιογραφικό συνεργείο επίσημο να δει τι συμβαίνει εκεί πέρα. Και τους λέει η κυρία, αυτός είναι ο προφήτης Αλή, είναι η εικόνα την οποία δεν τη δέχουν οι μουσουλμάνοι, εδώ όμως την προβάλλουν. Οφείλω, λέει, τις ικανότητές μου να βοηθάω τους ανθρώπους σε αυτήν την παλαιοχριστιανική κατακόμβη, που θα τη δούμε σε λίγο. Μιλάμε τώρα για ένα κέντρο το οποίο έχουν γίνει και εγκαταστάσεις για να φιλοξενούν χιλιάδες ανθρώπους που έρχονται προσκυνητές από όλη την Τουρκία. Εδώ μάλιστα είναι και το εστιατόριο που μοιράζονται και γεύματα. Και τώρα πάμε να δούμε αυτή την κατακόμβη την περίφημη που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το κέντρο. Και όπως αναφέρεται είναι μια κατακόμβη όπου είχαν μαρτυρήσει την πρωτοχριστιανική περίοδο. Ό,τι βέβαια έχει απομείνει. Όλη η θαυματουργική ιδιότητα αυτού του χώρου, σύμφωνα με την ομολογία αυτής της κυρίας, της Ζωχρέ Ανά, όπως αναφέρεται, οφείλεται στο φως που εκπέμπει, λέει, αυτή η κατακόμβη, που ήταν τόπο συγκέντρωσης των χριστιανών, πριν ακόμα έλθει το Ισλάμ στην Τουρκία. Και φυσικά, όπως σας είπα, οι προσκυνητές κάθε μέρα που φτάνουν εκεί είναι κατά δεκάδες χιλιάδες από πολλά μέρη, μάλιστα πολλές φορές ξενυχτάνε απ' έξω μόνο και μόνο για να μπορέσουν να μπουν μέσα, να προσκυνήσουν και να προσπαθήσουν να λύσουν το πρόβλημά τους. Και εδώ βλέπουμε τα κεριά. Είδατε, ανάβουν κεριά. Θα το δούμε και παρακάτω. Όπως εδώ σταματάει, βλέπετε το σημείο. Έχουν ένα σε στυλ εκκλησάκι που ανάβουν κεριά. Δηλαδή είναι εκπληκτικά φαινόμενα, τα οποία φυσικά, όπως είπα και πριν,
Δεν θα ενδιαφερόταν κανένα μεγάλο κανάλι να τα δείξει και να τα προβάλλει, παρά τη μεγάλη σημασία που έχουν. Και θα θυμηθώ εδώ κάτι που είπε παλιά ένας φίλος μου τουρκολόγος. Τότε μόνο, λέει, θα λυθούν τα ελληνοτουρκικά προβλήματα και οι ελληνοτουρκικές διαφορές. Γιατί, όπως είδαμε, ούτε τα ζεϊμπέκικα ούτε οι κουμπαριές έχουν λύσει κανένα πρόβλημα. Εξακολουθούν και υπάρχουν σε όλη τους την ένταση. Τότε μόνο θα λυθούν όταν καταλάβουν πολλά εκατομμύρια κατοίκων της σημερινής Τουρκίας ποιες είναι οι πραγματικές τους ρίζες. Ένα πολύ δύσκολο έργο, αλλά φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται κάποια πολύ σοβαρή κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση. Θα πάμε τώρα σε μια άλλη κατακόμβη που είναι έξω από τα Άδανα. Η κατακόμβη αυτή έχει το όνομα «Η κατακόμβη των 7 νέων που μαρτύρησαν και αυτή την εποχή που διαδίδεται ο χριστιανισμός στην περιοχή αυτή». Τώρα θα μου πείτε πώς είναι δυνατόν μετά από τόσους αιώνες να πηγαίνουν εκεί Τούρκοι προσκυνητές. Και μάλιστα, θέλοντας να δώσουν και ένα μουσουλμανικό χαρακτήρα, χτίσανε εκεί πάνω και ένα τζαμί, ένα μετζδίτ, όπως το λένε, ένα θρησκευτικό τόπο. Εκεί πέρα υπάρχει και ένας τάφος όπου πετάνε μέσα νομίσματα, μας θυμίζει κάποιες δικές μας συνήθειες. Ο τόπος λένε ότι είναι ιερός και θαυματουργός. Πολλοί πηγαίνουν και εκεί επίσης με προβλήματα, προσεύχονται και προσπαθούν να λύσουν τα προβλήματά τους. Βλέπετε ένα πανοραμικό πλάνο που είδαμε. Σήμερα βέβαια δεν έχουν μείνει πολλά ίχνη από την περίοδο που ζούσαν αυτοί οι 7 νέοι, Γεντί Γκέντς λέγεται, η κατακόμβη των Γεντί Γκέντς. Έχουν γίνει, το εκπληκτικό είναι ότι σε αυτό το μέρος λένε, το λένε οι Τούρκοι, ότι έχουν γίνει φοβερά θαύματα. Πήγανε γυναίκες που δεν μπορούσαν να τεκνοποιήσουν, ξενυχτήσαν εκεί, προσευχήθηκαν και κατάφεραν και απέκτησαν το μητρικό χάρισμα. Όπως τα βλέπετε, τα παρουσιάζει τουρκικό κανάλι, το Saman Yolu TV, που είναι ισλαμικό κανάλι. Εδώ είναι το εκπληκτικό. Και θα δούμε σε λίγο ένα άλλο επίσης εκπληκτικό, το αγίασμα του Αποστόλου Παύλου, πώς πάνε και οι Τούρκοι και το προσκυνάνε και πίνουν, όπως και πολλοί ξένοι. Είναι 7 Μακαβαίοι. Δεν ξέρω αν είναι αυτοί. Είναι έξω από τα Άδανα. Είναι έξω από τα Άδανα. Δεν είναι στην Παλαιστίνη. Μιλάμε για Τουρκία. Άλλο. Ναι. Είναι 700 χρόνια από την πρώτη. Πιο πριν, ναι. Εδώ μιλάμε για 7 νέους στην πρώτη περίοδο που εξαπλώθηκε ο χριστιανισμός στη Μικρά Ασία. Είναι τόπος προσκυνήματος δεκάδων χιλιάδων. Βλέπετε τι κάνουν. Προσπαθούν να ευλογηθούν από τον τόπο, αυτό το μέρος όπου αγιάσανε οι 7 νέοι. Τώρα, εγώ δεν μπορώ, δεν ξέρω στην ιστορία. Όταν το είχα δει, βλέπετε αυτά που καίγανε ήταν λιβάνι. Καίγανε λιβάνι. Τούρκοι να καίνε λιβάνι. Αυτά είναι όλα απαγορευμένα αυστηρώς από την επίσημη Ισλαμική θρησκεία. Βέβαια, χτίσανε ένα τζαμί από πάνω για να δείξουν και πουλάνε και κάποια ενθύμια από τον τόπο. Αυτό που βλέπετε εκεί είναι λιβάνι που καίνε εκεί κάτω. Και εδώ είναι στην Ταρσό ο ναός του Αποστόλου Παύλου. Το μέρος όπου, όπως λένε, γεννήθηκε ο Απόστολος Παύλος. Υπάρχει μία εκκλησία που το εκπληκτικό, όχι μόνο ότι γίνεται τόπος προσκυνήματος, αλλά υπάρχει και ένα αγίασμα, λέει, την ιστορία του Αποστόλου Παύλου, πώς πήγε στα Ιεροσόλυμα, πώς αγίασε και πώς εξάπλωσε το χριστιανισμό στη Μικρά Ασία. Θα δούμε τώρα το αγίασμα, είναι ένα, σαν βλέπουμε εδώ την εικόνα του Αποστόλου Παύλου, και εδώ είναι το αγίασμα όπου πίνουν νερό Τούρκοι και ξένοι προσκυνητές που πηγαίνουν εκεί πέρα. Αν μη τι άλλο, για μένα τουλάχιστον είναι εκπληκτικά πράγματα. Και μάλιστα πίνουν αγίασμα, γιατί λέει το αγίασμα αυτό φέρνει θεραπεία σιφά. Σιφά στα τουρκικά είναι η υγεία. Ο Απόστολος Παύλος στην Ταρσό της σημερινής Τουρκίας. Αυτή είναι η Ταρσό. Στοπ λίγο εδώ. Θα πάμε τώρα, θα έρθουμε πιο κοντά. Θα έρθουμε στη Θεσσαλονίκη. Πριν από 3 χρόνια ήρθε μία τουρκάλα δημοσιογράφος εδώ στη Θεσσαλονίκη, ενός από τα μεγαλύτερα τουρκικά κανάλια, το TCRT, να κάνει ένα ρεπορτάζ για το σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ. Πάμε να δούμε λίγο τι μας έδειξε και τι εκπληκτικό έγινε σε αυτή την περιοδία της τουρκάλας. Είναι ανταποκρίτεια του τουρκικού καναλιού TCRT στη Θεσσαλονίκη. Πάμε να δούμε το επόμενο βίντεο. Βλέπουμε λοιπόν εικόνες από τη Θεσσαλονίκη.
όπως τη δείχνει το τουρκικό κανάλι TCRT. Έχει βάλει και ελληνική μουσική να προειδεάσει το κλίμα, ας πούμε. Δείχνει τη Μητρόπολη. Γνωστοί δρόμοι της πόλης μας, της Θεσσαλονίκης. Κάποιες παλιές φωτογραφίες που δείχνει για να δείξει και ένα ιστορικό χρώμα να δώσει στην παρουσίαση. Λέει κάποια λόγια για την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Οι Τούρκοι συνηθίζουν να βάζουν και διαφημίσεις. Μια παλιά βυζαντινή εκκλησία. Δείχνει γειτονιές, δρόμοι της Θεσσαλονίκης, το διοικητήριο φυσικά. Το ρεπορτάζ είχε γίνει βέβαια για το σπίτι του Μουσταφά Κεμπάλ Ατατούρκ, στο οποίο Έλληνες δημοσιογράφοι δεν μπορούν να πάνε μέσα, μόνο Τούρκοι έχουν την άδεια να μπαίνουν. Βλέπουμε το σπίτι του Κεμπάλ Ατατούρκ, υποτίθεται ότι είναι το πατρικό, ενώ δεν είναι το πατρικό, δεν γεννήθηκε εκεί ο Μουσταφά Κεμπάλ. Στο Λαγκαδά γεννήθηκε. Αυτή είναι λοιπόν η τουρκάλα δημοσιογράφηση, η οποία λέει ότι όταν μπήκα εδώ μέσα λέει ξεπλάγει, ότι όλα τα έπιπλα, οι κουρτινές, τα πάντα δεν έχουν καμία σχέση με την ιστορία, είναι καινούργια και έχουν έρθει ή από την Άγκυρα ή από την Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα θα μας δείξει και τη γραβάτα του Κεμάλ που είναι μια γνωστής τουρκικής φίρμας. Τα σχέδια όλα αυτά που βλέπετε, τα έπιπλα που είναι στο εσωτερικό του σπιτιού στην Αποστόλου Παύλου στη Θεσσαλονίκη, είναι όλα μεταφερόμενα από την Τουρκία. Υποτίθεται ότι ήταν της οικογένειας του Κεμάλ, Κιμίλια, ενώ δεν είναι. Βλέπετε εδώ και τη γραβάτα θα μας δείξει ότι είναι μιας γνωστής τουρκικής φίρμας, ορίστε. Και τώρα θα δούμε το εκπληκτικό. Κατεβαίνοντας στην κατηφόρα, πίσω από το πανόραμα που πάει στη λίμνη του Αγίου Βασιλείου για να πάει προς την Τουρκία, έγινε το εξής εκπληκτικό, όπως θα δείτε. Ξαφνικά σταμάτησε η τουρκάλα και παρατηρούσε τα εκκλησάκια που βρίσκονται στο δρόμο. Είπε το εξής: οι Έλληνες λέει έχουν μια περίεργη συνήθεια. Όταν σώζονται από κάποιο ατύχημα, κτίζουν ένα εκκλησάκι στο δρόμο. Και θα δείτε τώρα τι έκανε αυτή η γνωστή τουρκάλα δημοσιογράφος. Βρήκε το εκκλησάκι της Αγίας Κυριακής. Είναι ένα από τα εκκλησάκια που πήγε και με μεγάλη ευλάβεια προσκύνησε και άναψε το καντήλι. Μιλάμε τώρα για τουρκάλα δημοσιογράφο. Έκανε και άλλα τα οποία δεν μας τα δείχνει. Λένε ότι φίλησε και τις εικόνες. Το βλέπετε το καντήλι. Θεώρησε ιερό πράγμα να ανάψει τον καντήλι, βλέπουμε την Αγία Κυριακή, και πήγε σε πολλά εκκλησάκια σε όλη τη διαδρομή και σταματούσε και προσκυνούσε. Βλέπουμε τους Αγίους Μιχαήλ και Γαβρίλ, άλλο ένα εκκλησάκι μέχρι εδώ. Είναι ο δρόμος που πάει για την Ασπροβάλτα και για την Καβάλα. Αυτός είναι ο Αλαεντίν Σουρμελή και αυτές είναι οι αγιογραφίες που κάνει. Από πότε λέει ασχολείσαι με αυτό το πράγμα? Τουλάχιστον λέει εδώ και 5 χρόνια. Λέει ασχολούμαι και κάνω αγιογραφία. Πώς ξεκίνησες? Είχε πάει λέει κάποτε ένας καλόγερος εκεί πέρα και τον έβλεπε που ζωγράφησε και του ζήτησε να κάνει μια εικόνα. Του άρεσε αυτή η εικόνα του καλόγερου και του παρήγγειλε κι άλλες. Και από τότε λέει έρχονται και με παραγγέλνουν από πολλά μέρη της Τουρκίας και αγιογραφώ εικόνες. Τώρα μιλάμε Τούρκος μουσουλμάνος αγιογράφος μέσα στην Τουρκία, αγιογραφεί εικόνες που πάνε σε όλη την Τουρκία. Πού πηγαίνουν αυτές οι εικόνες? Και αν βλέπετε έχει μια ξεχωριστή ικανότητα στην αγιογράφηση. Είναι καθαρά βυζαντινή, ορθόδοξη βυζαντινή τεχνοτροπία. Εικόνα, ακούτε τη λέξη εικόνα, κάνει εικόνες. Είχε εκπλήξει τότε τους Τούρκους δημοσιογράφους όταν ανακαλύφθηκε αυτή η υπόθεση πως αυτός ο Αλαεντίν Σουρμελή, ο οποίος λέει ότι έχει ζωγραφίσει τον Ιησού Χριστό, την Παναγία και πολλούς άλλους Αγίους. Οι Τούρκοι την Παναγία τη λένε Μεριέμανα. Ορίστε τι γίνεται στη σύγχρονη Τουρκία. Ποιος τα ξέρει αυτά τα πράγματα? Βλέπετε με πιο περίτεχνο τρόπο, βυζαντινή τεχνοτροπία, κάνει τις αγιογραφίες του ο Αλαεντίν Σουρμελή, Τούρκος αγιογράφος. Μέχρι εδώ. Τώρα θα πάμε σε ένα πολύ γνωστό θέμα, γνωστό βέβαια για όσους έχουν ζήσει στην Κωνσταντινούπολη.
το οποίο το παρακολουθώ τα τελευταία 5 χρόνια και βλέπω ότι κάθε χρόνο γίνεται όλο και πιο σημαντικό. Στην αρχή όταν το είχα δει είχα εκπλαγεί, τώρα βλέπω ότι έχει γίνει πολύ μεγάλο ζήτημα. Κάθε χρόνο στις 23 Απριλίου, δηλαδή σε λίγες μέρες, πηγαίνουν εκατοντάδες χιλιάδες Τούρκοι προσκυνητές στον Άγιο Γεώργιο τον Κουδουνά στην Πρίγκιπο να προσκυνήσουν. Αλλά το εκπληκτικό που θα δείτε εδώ, βέβαια οι Τούρκοι προσπάθησαν να αειρωνευτούν την όλη εκδήλωση, δείχνουν και κάποιες αστείες διαστάσεις της υπόθεσης, είναι ότι σε κάποια σημεία ο παπάς εκεί πέρα σταυρώνει τους πιστούς που περιμένουν ουρές ολόκληρες με το σπίρτο που έχει βυθίσει στο λάδι του καντιλιού που καίει εκεί πέρα. Πάμε να δούμε το τι γίνεται τις μέρες αυτές στον Άγιο Γεώργη, τον Κουδουνά, στην Πρίγκιπο. Ένα μαζικό προσκύνημα που τα τελευταία χρόνια έχει πάρει την όψη πανηγυριού, λαϊκού πανηγυριού. Φυσικά γίνονται πολλές ευχές, πολλά τάματα. Οι Τούρκοι προσδοκούν ότι θα ικανοποιηθεί κάποιο πρόβλημά τους, θα λυθεί κάποια ασθένεια. Είναι η τελετή με τις κλωστές, μια περίεργη τελετή. Κρεμάνε μια κλωστή από την ακτή και την ανεβάζουν μέχρι την κορυφή που είναι ο ναός του Αγίου Γεωργίου. Βέβαια τα κανάλια προσπάθησαν να δώσουν να ειρωνευτούν λίγο αυτή την υπόθεση και τους περισσότερους που ρωτούσαν δεν ξέρανε γιατί το κάνανε αυτό το πράγμα και γιατί πηγαίνανε στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Γράφανε αυτά τα οποία ζητούσανε σε ένα χαρτάκι που τα κρεμούσανε στα δέντρα. Στο δρόμο είναι η ανηφόρα, όσοι ξέρουν την περιοχή. Από την παραλία είναι μια μεγάλη ανηφόρα που ανεβαίνει και φτάνει στον Άγιο Γεώργιο τον Κουδουνά. Εδώ είναι η εκκλησία. Όλοι αυτοί είναι Τούρκοι μουσουλμάνοι. 99%. Απέναντι φαίνεται η Κωνσταντινούπολη. Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες προσκυνητές μουσουλμάνων στον Άγιο Γεώργιο των Ορθόδοξων Χριστιανών. Βλέπετε πως μπαίνουν μέσα στην εκκλησία, πως ανάβουν κεριά, χαϊδεύουν τις εικόνες, διαβάζουν προσευχές και εδώ βλέπετε το σπίρτο, θα το δούμε και παρακάτω, πως ο παπάς ευλογεί τους πιστούς. Ποιους πιστούς? Τους μουσουλμάνους. Οι τοπικές αρχές έχουν δώσει και το χαρακτήρα ενός λαϊκού πανηγυριού εκεί πέρα. Προσπαθούν βέβαια να το διαστρέψουν και λιγάκι όλο αυτό το εκπληκτικό φαινόμενο. Παρουσιάζουν έτσι μια λαϊκή γιορτή. Ένα λαϊκό πανηγύρι. Προς τιμήν όμως του Αγίου Γεωργίου. Είναι η νήσος Πρίγκιπος. Την ημέρα εκείνη δεκάδες χιλιάδες Τούρκοι από όλα τα μέρη της Κωνσταντινούπολης αλλά και από άλλες περιοχές του Μαρμαρά πηγαίνουν να προσκυνήσουν και να ζητήσουν την ευλογία και τη χάρη του Αγίου Γεωργίου, του Κουδουνά. Βλέπουμε εδώ την ανηφόρα. Πολλοί μάλιστα, όπως λέει αυτή, βαδίζουν εξυπόλυτοι από την ακτή μέχρι όλη την ανηφόρα. Θυμίζει λίγο κάποιες προσκυνηματικές εκδηλώσεις δικές μας. Οι κλωστές, οι οποίες κάθε κλωστή συμβολίζει κάποιο τάμα, κάποια επιθυμία. Αυτή δεν μιλάει, λέει, απαγορεύεται να μιλήσουν. Κάνει όλη τη διαδρομή και δεν έχει τάξει τον εαυτό της να μην μιλήσει τίποτα. Πολλοί βέβαια δεν ξέρουν γιατί το κάνουν, και όμως ακολουθούν το ρεύμα αυτό. Μπιλέρτσε κισί, αια Γιώργιε, ακρίνεται, κατά κύματα λέει, φτάνουν χιλιάδες ανθρώπων στον Άγιο Γεώργιο. Εδώ βλέπετε πως σταυρώνει. Εδώ είναι το ντοκουμέντο. Πως ο παπάς σταυρώνει τους μουσουλμάνους στο μέτωπο. Με το σπίρτο που έχει φουτήξει στο καντήλι. Είδατε χιλιάδες προσκυνητές. Μέχρι εδώ. Και τώρα θα σας παρουσιάσω το τελευταίο θέμα. Το οποίο όταν το είχα προσπαθήσει να του δώσω κάποια δημοσιότητα. Δυστυχώς δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση από κανένα μαζικό μέσο ενημέρωσης. Και το λέω αυτό με μεγάλη λύπη, παρόλο ότι έχω συνεργαστεί κατά καιρούς με πολλά μεγάλα ελληνικά κανάλια και τους έχω παραδώσει τηλεοπτικό υλικό. Το 1998 το Δεκέμβριο, στην Ίσο Αντιγόνη, όπου υπάρχει ο ναός προς τιμήν του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, αν δεν κάνω λάθος, έγινε ένα μεγάλο θαύμα, το οποίο είχε εκπλήξει τότε την τουρκική επικαιρότητα.
Και προς τούτο είχε πάει ένας γνωστός Τούρκος δημοσιογράφος, ο Σαντετίν Τέξοϊ, με τον οποίο είχα και επαφή μαζί του, να ανακαλύψει τι ακριβώς γίνεται σε αυτόν τον ναό και σε αυτό το νησί. Πάμε να δούμε το επόμενο και τελευταίο τηλεοπτικό μας θέμα. Μιλάμε τώρα για την Ίσο Αντιγόνη, είναι ένα μικρό νησάκι των Πριγκυπωνήσων έξω από την Κωνσταντινούπολη. Αυτός είναι ο ναός του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, όπου εκεί συνέβαινε το εξής εκπληκτικό. Κάθε βράδυ γύρω από το ναό ακούγονταν ένας θλιμμένος αναστεναγμός. Αλλά μιλάμε για έναν αναστεναγμό όπου η ηχητική του δυνατότητα ξεπερνούσε την περιοχή, με αποτέλεσμα να προκαλέσει στην αρχή τη σαστιμάρα και μετέπειτα το ενδιαφέρον και την αγωνία των περιοίκων. Εδώ είναι ο διευθυντής του σχολείου της περιοχής της Αντιγόνης, ο Τούρκος διευθυντής, ο οποίος προσπαθεί να εξηγήσει ο Αλή Λουλετζή. Ακούμε, λέει, κάθε βράδυ έναν θλιμμένο αναστεναγμό, που σημαίνει ότι υπάρχει κάποια, έτσι, ένα μαρτύριο που εκτελείται σε κάποιες, εκεί γύρω από την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, όπου υπάρχει μια εικόνα της Παναγίας. Και θα δούμε μετέπειτα ότι οι Τούρκοι απέδωσαν και δώσαν και κάποια εξήγηση στο θαύμα στην Μεριέμανα. Εδώ περιγράφει αυτή τι ακούει το βράδυ, η Σεβάλ Ζαντέζ. Έναν αναστεναγμό, λέει, θλιμμένο. Αυτός είναι ένας μαθητής ο οποίος, λέει, φοβήθηκε όταν το άκουσε αυτό το πράγμα. Βέβαια, ο Τούρκος δημοσιογράφος προσπάθησε να το δώσει και κάποιο suspense. Αλλά το γεγονός ότι είχε αναστατωθεί επί πολλές μέρες όλο το νησί από αυτόν τον αναστεναγμό που ακούγονταν γύρω-γύρω από την εκκλησία, σαν να ήταν κάποιο πρόσωπο που αναστέναζε. Τώρα όλοι αυτοί μιλάνε σαν μάρτυρες του γεγονότος που ζήσανε στον Τούρκο δημοσιογράφο. Εδώ βλέπουμε μία πανοραμική άποψη του ναού του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή στην Ίσο Αντιγόνη. Αυτός ο περίεργος πήγε να καταλάβει τι σημαίνει και πήρε ακουστικά. Λέει, όταν έβαζα τα ακουστικά δεν ακουγόταν. Όταν τα έβγαζα, άκουγα αυτόν τον αναστεναγμό. Οι άνθρωποι αυτοί είναι έκπληκτοι και λίγο φοβισμένοι, διότι δεν μπορούν να εξηγήσουν τι συμβαίνει. Δεν μπόρεσε να εξηγήσει τίποτα παρά την προσπάθεια που έκανε. Εδώ βλέπουμε για πρώτη φορά παρουσιάζει την Παναγία, βέβαια, με κάπως ανορθόδοξο τρόπο, ο Τούρκος δημοσιογράφος. Αυτός μιλάει και λέει, εδώ στο νησί μας, λέει, κατοικούσαν κάποτε μόνο Έλληνες και ήταν ένας χριστιανικός τόπος. Τώρα, λέει, δεν μπορώ να εξηγήσω που φύγανε οι Έλληνες, και υπάρχει και τραγωδία της φυγής των Ελλήνων, γιατί ακούγεται αυτός ο αναστεναγμός σε μια εκκλησία που είναι πλέον χωρίς πίμνιο. Και αυτή είναι η τραγική κατάσταση και η τραγωδία του νησιού και της εκκλησίας. Όλο το νησί είχε αναστατωθεί και κατατρομαγμένοι πολλοί κάτοικοι απευθύνθηκαν σε κανάλια τουρκικά να δώσουν μια εξήγηση στο τι συμβαίνει. Και τελικά ο Τούρκος δημοσιογράφος αποφάσισε να πάει μέσα στην εκκλησία να μιλήσει με τον Έλληνα ιερέα. Όπως βλέπετε, η εκκλησία είναι άδεια, ελάχιστοι πλέον έχουν απομείνει. Είναι από το τουρκικό κανάλι Star. Η αγωνία των ανθρώπων είχε μεταβιβαστεί με έντονο τρόπο στον Τούρκο δημοσιογράφο, ο οποίος έκανε μια προσπάθεια να δώσει μια εξήγηση στο φαινόμενο αυτού του για πολλούς σπαραχτικού στεναγμού μιας εκκλησίας που είχε μείνει χωρίς πίμνιο. Και πλησίασε τον ιερέα, τον Ανδρέα Κολαντζή, τότε ήταν ιερέα, σήμερα δεν είναι, και του λέει, εσείς ένας άνθρωπος της θρησκείας, πώς εξηγείτε αυτό το φαινόμενο, γίνεται κάποιο θαύμα? Ο ιερέας, και μιλάμε για το 1998, όπου υπήρχε μια φοβερά έντονη αντιπαράθεση Ελλάδος-Τουρκίας, τα πράγματα ήταν πολύ οξυμένα και δεν μπορούσε να μιλήσει κανείς ελεύθερα και ό,τι ήθελε σε τουρκικό κανάλι. Είπε, λέει, εγώ, λέει, δεν μπορώ να δώσω εξήγηση σε αυτό το πράγμα. Πραγματικά ακούγεται, λέει, ένας αναστεναγμός.
πραγματικά επιβεβαιώνει το γεγονός ότι το βράδυ μετά από τον Εσπερινό ακούγεται γύρω από την εκκλησία ένας αναστεναγμός. Αλλά λέει, αυτό λέει δεν μπορώ να το εξηγήσω. Στη συνέχεια έδωσε βέβαια μια εξήγηση, είπε ότι μπορεί να είναι ένα μήνυμα ειρήνης μεταξύ των δύο λαών, της Ελλάδος και της Τουρκίας. Τι να πει, ναι, ακριβώς αυτό ήταν. Τι μπορούσε. Τώρα δείτε πώς το κάνει παραστατικά. Προσπάθησε να δώσει μια αναπαράσταση. Βέβαια δεν πιστεύω ότι είναι σωστή η αναπαράσταση, αλλά δίνει μια εικόνα του τι συνέβαινε έξω από την εκκλησία. Ο πατέρ Αντρέας Κολατζής είναι φανερά τρακαρισμένος. Δεν ήθελε να βγει να μιλήσει με τον Τούρκο Μπινάμ, μια πολύ δύσκολη χρονιά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά τον ανάγκασε βέβαια ο Σαντετίν Τέξου να πει κάποια λόγια. Τελικά ο Σαντετίν Τέξου, ο Τούρκος δημοσιογράφος, εξεφράζοντας τις απόψεις των Τούρκων, των μουσουλμάνων κατοίκων της περιοχής, το πήγε, το έφερε, το είπε, μήπως είναι ένα θαύμα της Μεριέμ Ανά. Τη Μεριέμ Ανά είναι ένα πολύ ευαίσθητο, δηλαδή της Παναγίας, ένα ευαίσθητο θρησκευτικό στοιχείο για τους μουσουλμάνους. Ο Πάτερ είπε ότι είναι ένα μήνυμα ειρήνης, έδειξε το τζαμί και δίπλα την εκκλησία ότι οι δύο λαοί πρέπει να ζήσουν ειρηνικά. Η εξήγηση όμως που δόθηκε από τον Τούρκο δημοσιογράφο και από τους περισσότερους κατοίκους ήταν ότι ήταν ένα μήνυμα της Παναγίας με εσχατολογική διάσταση για το κατάντημα των καιρών. Δηλαδή ήταν μια θλιβερή κραυγή της ίδιας της Παναγίας, της Μεριέμ Ανά, για την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι πιστοί. Και βέβαια δεν είναι να μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για μια εκκλησία που άλλοτε έσφιζε από ελληνισμό και από ορθόδοξο πίμνιο και σήμερα είναι έρημη και άδεια. Και η ζωντανή μαρτυρία αυτής της τραγωδίας είναι αυτός ο ιερέας, ο Ανδρέας Κολαντζής, τρακαρισμένος και φοβισμένος μπροστά στον τουρκικό φακό. Εδώ βλέπουμε μια πανοραμική όψη της Αντιγόνης, της εκκλησίας και της Μεριέμ Ανά, αυτό εδώ, που είναι η Παναγία. Ευχαριστώ πολύ.